Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκπονείται μία έρευνα που αφορά στη μηχανική τροφίμων και στην ανάπτυξη νέων λειτουργικών τροφίμων με βελτιωμένες θερμοφυσικές ιδιότητες. Το Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διαθέτει μακρόχρονη πείρα στο σχεδιασμό φυσικών διεργασιών και ιδιαίτερα διεργασιών τροφίμων από το 1971. Σήμερα στελεχώνεται από 3 μέλη ΔΕΠ, 5 μεταδιδάκτορες και 10 υποψήφιους διδάκτορες και το αντικείμενο της έρευνάς του είναι ο σχεδιασμός και βελτιστοποίηση των διεργασιών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων φυσικών λειτουργικών προϊόντων και η ανάλυση κύκλου ζωής αυτών. Τρεις είναι οι βασικές κατευθύνσεις της έρευνας. Η πρώτη βασική κατεύθυνση αφορά στον σχεδιασμό και στην παραγωγή τροφίμων τα οποία χαρακτηρίζονται από μειωμένη περιεκτικότητα σε αλάτι ή ζάχαρη, τα οποία όμως διατηρούν ταυτόχρονα τα οργανωληπτικά τους χαρακτηριστικά. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με αλλαγή της δομής των προϊόντων, ούτως ώστε οι κάλικες της γλώσσας να αντιλαμβάνονται πιο έντονα την αλμυρή ή τη γλυκιά γεύση. Η έρευνα εφαρμόζεται σε ποικίλα τρόφιμα όπως είναι ξηρά προϊόντα, αρτοπαρασκευάσματα, παγωτά και άλλα βιομηχανικά παραγόμενα τρόφιμα. Το εργαστήριο δραστηριοποιείται επίσης στο σχεδιασμό και παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων και πολυλειτουργικών προσθέτων τροφίμων, όπως είναι οι φυτικές χρωστικές, τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα αντιοξειδωτικά και οι ομογενοποιητές, με απότερο σκοπό την αξιοποίηση της ελληνικής χλωρίδας, είτε αυτή είναι θαλάσσια είτε επίγεια, καθώς ασχολούμαστε με φυτικές πρωτεσίλες και μικροφύκη, και επίσης η αξιοποίηση των παραπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων, η οποία μπορεί να φτάνει μέχρι και το 50% της συνολικής παραγωγής. Τέλος, μία ακόμα ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηριού μας αποτελεί ο σχεδιασμός και βελτιστοποίηση τόσο συμβατικών όσο και καινοτόμων διεργασιών με στόχο τη δημιουργία νέων λειτουργικών προϊόντων με βελτιωμένα οργανωληπτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην παραγωγή προϊόντων τροφίμων και στην αηφόρα αντιμετώπιση της διεργασίας με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών, άρα και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων. Η ανάγκη για μια τέτοια έρευνα προέκυψε από το ενδιαφέρον των καταναλωτών για πιο φυσικά προϊόντα και από τη στροφή της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στη μειωμένη χρήση συνθετικών και πρόσθετων, τα οποία φαίνεται να επιβαρύνουν την υγεία. Σήμερα η πίεση στον αγροτικό τομέα, λόγω της πληθυσμιακής έκρηξης, καθιστά απαραίτητη την παραγωγή καινοτόμων τροφίμων, καθώς και την αξιοποίηση των παραπροϊόντων, της μείωσης της ενέργειας, του νερού και των φυσικών πόρων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθιστά όλο και πιο αυστηρή την νομοθεσία για τη χρήση φυσικών προσθέτων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων. Η έρευνα αυτή βρίσκει εφαρμογή στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς και φαρμάκων. Η ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει λάβει έως σήμερα πολλές διακρίσεις. Όλες οι διακρίσεις είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας. Το 2011 βραβεύτηκα από την UNESCO ως νέα γυναίκα επιστήμονας. Τα δύο εργαστήρια μηχανικής τροφίμων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσιάζουν διεθνή παρουσία στο Διεθνές Επιστημονικό Γίγνεσθε. Το 2011 διοργανώσαμε το Παγκόσμιο Συνέδριο Μηχανικής Τροφίμων για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τεράστια επιτυχία. Ο καθηγητής Πέτρος Ταούκης εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Διεθνή Επιτροπή Μηχανικής Τροφίμων και προσωπικά είμαι εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Επιτροπή Ξήρανσης. Όσο δε για τις μελλοντικές προσδοκίες, θα ευχόμουν το ελληνικό Food Engineering να εξακολουθήσει να βρίσκεται στο προσκήνιο του Παγκόσμιου Επιστημονικού Γίγνεσθε και γιατί όχι να φτιαχτεί στην Ελλάδα ένα διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον τομέα των τροφίμων.